Από πού να αρχίσω, κυρία μου? Από πού να αρχίσω? Θα αρχίσω από σένα, κυρία μου. Θα λύσω πρώτα το δικό σου πρόβλημα, το προσωπικό σου πρόβλημα, και μετά θα προχωρήσω στο κρατικό πρόβλημα. Ορίστε, η γυναίκα τι έκανε, κυρία μου, όταν ο γιος της, μία γυναίκα τώρα, πάει και παντρεύεται. Αυτή που τέλος πάντων παντρεύτηκε. Τι πρέπει να κάνει? Φυσικά δεν έχω σκεφτεί, είναι πολύ ωραίο το παλικάρι μου, είναι λεπτό έτσι όμορφο παιδάκι, και αυτή ήταν χάλια. Και πολύ παχουλή και πολύ άσχημη και. Πάντα η νύφη είναι χάλια. Πάντα η νύφη είναι χάλια. Ο γιος είναι ωραίος και η νύφη είναι πάντα χάλια. Αυτό είναι το βίντεο. Αυτό είναι νόμος. Ιδιαίτερα αν δεν έχει βρακή στον κόλο του να βάλει. Το έχει τη μάνα στα αυτή. Τι να την κάνει, αγόρι, δεν τη βλέπει. Δεν έχει βρακή στον κόλο του να βάλει αυτή. Τι θα κάνει, να δείχνει μια αναποδιά? Ποιο θα ζήσει, εγώ που να πιθάνω? Που δεν πεθαίνει πουτάνα, ώρες, χρόνια. Λέμε τώρα. Ενώ άμα έχει λεφτά η γυναίκα, έχει άλλο ρεπερτόριο η μάνα. Παιδί μου, η ομορφιά χάνεται. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Κι άμα θες εσύ όμορφη, βρίσκεις μια. Ναι. Πας ένα βράδυ και το ξέρεις. Αυτή εσύ και το κρεβάτι. Μη τη βλέψεις έτσι, με ένα τακούνι θα είναι ψηλότερη. Έχει ρεπερτόριο η μάνα. Σαν πως εμένα μ' άρεσε ο πατέρας. Αλλά αν δεν είχε τα κτήματα θα τον έπαιρνα, με ζητούσε κάτι λιβέντες. Να, αλλά πήρε το κουντό και να κάνω. Κορίτσι μου, ένα έχω να σου πω. Πριν παντρευτείς να γνωρίσεις τη μάνα του. Μη σου πω, μάλλον γνώρισε τη μάνα του καλύτερα και μετά πήγαινε γνώρισε αυτό. Για άμα τη γνωρίσει την πεθερά τελευταία ώρα, είναι σαν ατύχημα, δεν αποφεύγεται.